Είναι αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, ότι στο χώρο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αρνητικές επιδράσεις που έχουν οι γονείς στο παιδί. Και μάλιστα σε κάποιες ψυχοθεραπευτικές σχολές, το κέντρο, ο άξονας, το θεμέλιο της ψυχοθεραπευτικής δουλειάς είναι ακριβώς η σχέση ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς. Και πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι οι γονείς έχουν επιδράσει με αρνητικό τρόπο στο παιδί και κάποιες φορές κάνουμε αναφορά στον όρο «τοξικοί γονείς». Τι είναι αυτό όμως που κάνει τους γονείς να είναι τοξικοί και για ποιο λόγο οι περισσότεροι γονείς, χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το συνειδητοποιούν, επηρεάζουν τα παιδιά τους με αρνητικό τρόπο? Θεωρώ ότι στην ρίζα αυτής της τοξικής ή αρνητικής επίδρασης στο παιδί βρίσκεται η αγάπη. Όχι βέβαια η αγάπη ως ανεφόρον ενσυναισθητική αποδοχή, αλλά η αγάπη ως εξάρτηση, ως υπερβολική προσκόλληση και ως έντονη συγκινησιακή φόρτιση. Με πιο απλά λόγια, οι γονείς νοιάζονται υπερβολικά για τα παιδιά τους και δεν πρόκειται για μία μέρημνα θεωρητική ή πρακτική, αλλά για μία μέρημνα βιωματική, διότι ο γονιός είναι τόσο συναισθηματικά προσκολλημένος στο παιδί του, ώστε να αισθάνεται ότι το κέντρο βάρους της ύπαρξής του μετατοπίζεται κατά κάποιον τρόπο από τη δική του προσωπικότητα στον χαρακτήρα, τις συμπεριφορές και τις επιλογές του παιδιού. Ζει δηλαδή ο γονιός μέσα από το παιδί και αντιλαμβάνεται την ταυτότητά του όχι μόνο ως μια ενότητα με το παιδί, αλλά ταυτίζεται με το παιδί και κατά συνέπεια αισθάνεται μια σύγχυση ανάμεσα στη δική του ατομικότητα και στην ατομικότητα του παιδιού, καθώς νιώθει ότι αυτός και το παιδί είναι ένα, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο παιδί είναι σαν να συμβαίνει στον ίδιο, αυτό που νιώθει ή αισθάνεται το παιδί έχει άμεση αντανάκλαση σε αυτόν, καθώς επίσης οι συμπεριφορές και οι ελεύθερες επιλογές του παιδιού επηρεάζουν άμεσα και έμεσα το γονιό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η ένταση με την οποία ο γονιός συνδέεται με το παιδί, καθώς και η συναισθηματική φόρτιση με την οποία ο γονιός εξαρτάται από το παιδί. Κατά συνέπεια, οι συμπεριφορές, η βιωματική κατάσταση, οι επιτυχίες και οι αποτυχίες, καθώς και οι ελεύθερες επιλογές του παιδιού, επηρεάζουν πολύ έντονα το γονιό, με αποτέλεσμα να χάνονται οι λογικές ισορροπίες και ο γονιός να επικοινωνεί με το παιδί όχι με βάση τη λογική, αλλά ορμόμενος από τις συναισθηματικές και συγκινησιακές εξάρσεις οι οποίες προκαλούνται μέσα του από τις συμπεριφορές, τα συναισθήματα και τις επιλογές του παιδιού. Ο γονιός λοιπόν επηρεάζει αρνητικά το παιδί και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας τοξικός γονιός, επειδή αγαπά τοξικά, επειδή συνδέεται τοξικά, επειδή συγκλονίζεται από τους κραδασμούς των συμπεριφορών του παιδιού, με συνέπεια να χάνει τον έλεγχο και να εκφράζει ανεξέλεγκτα τα αρνητικά συναισθήματα θυμού, φόβου ή θλίψης, τα οποία αναδύονται μέσα του, τα οποία προκύπτουν μέσα του, μέσα από την υπερβολή της συναισθηματικής σύνδεσης που έχει με το παιδί. Γι' αυτό και στην πραγματικότητα ο γονιός δύσκολα θα μπορέσει να βοηθήσει το παιδί του το οποίο αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ακριβώς επειδή κυριαρχείται από συναισθήματα και η δύναμη της λογικής του ελαχιστοποιείται κάτω από το βάρος της έντασης των αρνητικών συναισθημάτων. Γι' αυτό ο γονιός φωνάζει, γκρινιάζει, παρατηρεί, συμβουλεύει, κρίνει, αξιολογεί, παραπονιέται, διαμαρτύρεται και απαιτεί,
ακριβώς επειδή είναι υπερβολικά συνδεδεμένος με το παιδί και χάνει εύκολα την ισορροπία του και οι αντιδράσεις του ξεφεύγουν από τα λογικά πλαίσια και καθώς υποχωρεί ο ορθολογισμός, επικρατούν και κυριαρχούν τα συναισθήματα και οι συγκινησιακές αντιδράσεις. Θα μπορούσαμε βέβαια να ευχηθούμε να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ο γονιός να μην ήταν υπερβολικά συνδεδεμένος με το παιδί, να διατηρούσε την αυτονομία και την ανεξαρτησία του, ώστε να μπορεί να λειτουργεί έλογα απέναντι στο παιδί και να το παιδαγωγεί με βάση τον ορθό λόγο και όχι τις συγκινησιακές του εκφορτήσεις. Μπορούμε να το ευχηθούμε αυτό, αλλά σπάνια είναι εφικτό. Διότι η σχέση κυριαρχείται από υπερβολική ένταση. Ο γονιός νοιάζεται υπερβολικά για το παιδί, ταυτίζεται μαζί του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η καρδιά του χτυπάει όχι στο δικό του σώμα, αλλά στο υπαρξιακό κέντρο του παιδιού. Γι' αυτό το λόγο τα λάθη, τα σφάλματα, τα έντονα αρνητικά αισθήματα και οι ακατάλληλες επιλογές του παιδιού επηρεάζουν υπερβολικά το γονιό, με αποτέλεσμα ο γονιός να χάνει την ισορροπία του και αντί να παιδαγωγεί, απλά να εκφορτίζει την ένταση των συναισθηματικών καταστάσεων οι οποίες αναδύονται μέσα του εξαιτίας της υπερβολικής κοντινότητας με το παιδί. Είναι πολύ κοντά ο γονιός, είναι ταυτισμένος. Μετέχει υπερβολικά σε αυτό που ζει το παιδί. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την υπερβολή της έγνοιας, της ταύτισης, της αγάπης, οφείλεται η τοξικότητα του γονιού. Διότι ο ταλέπορος γονιός χάνει την ισορροπία του, ξεφεύγει από τις συντεταγμένες της λογικής του και αντιδρά ανεξέλεγκτα σε αυτό που νομίζει ή πιστεύει ή θεωρεί ότι το παιδί του βιώνει ή επιλέγει. Ο γονιός κατά κάποιον τρόπο είναι και θήτης και θύμα. Διότι ενώ ταλαιπωρεί και στενοχωρεί το παιδί, βασανίζεται και ταλαιπωρείται και ο ίδιος. Και ενώ θέλει το καλύτερο για το παιδί, ακριβώς εξαιτίας των υπερβολικών συναισθημάτων που τρέφει απέναντι στο παιδί, χάνει την ισορροπία του, ξεφεύγει και κάνει συνεχώς παιδαγωγικά σφάλματα. Το λάθος του γονιού δεν είναι ελεύθερη επιλογή, αλλά ανεξέλεγκτη συναισθηματική αντίδραση. Αν είμαστε γονείς, συνειδητοποιούμε την αδυναμία μας αυτή και στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να την ελέγξουμε. Εάν είμαστε παιδιά, πάλι στο μέτρο του δυνατού και ανάλογα με την ηλικία μας και τις δυνατότητές μας, βάζουμε όρια στους γονείς και στερεώνουμε δυνατές άμυνες, ώστε να μην επιτρέπουμε οι συγκινησιακές εκφορτήσεις του γονιού να χαλάνε τις δικές μας εσωτερικές ισορροπίες. Αυτά βέβαια, όπως και άλλες φορές το έχουμε κάνει, είναι στο επίπεδο της ελπίδας, των ευχών. Είναι αυτό που θα θέλαμε να συμβαίνει. Η πραγματικότητα τις περισσότερες φορές είναι διαφορετική. Και ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Ότι η αγάπη, αντί να είναι ένα πεδίο ελευθερίας, ένας χώρος σεβασμού της ιδιαιτερότητας του άλλου, γίνεται δεσμά και φυλακή. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην προσωπική μας ζωή, προσπαθούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Αν είμαστε γονείς, συνειδητοποιούμε τις ιδιαιτερότητες της αγάπης που τρέφουμε απέναντι στο παιδί και προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αγάπη επικοδομητικά και ορθολογικά. Εάν είμαστε το παιδί, καταλαβαίνουμε, συμπαθούμε και αγαπάμε τους γονείς,
αλλά βάζουμε όρια και κρατάμε άμυνες ώστε να μην τους επιτρέψουμε να διαλύουν την εσωτερική μας ισορροπία και αρμονία, διεκδικώντας το δικαίωμά μας να ζήσουμε κατά το δυνατόν με ελευθερία και αυτονομία. Μακάρι να γίνει έτσι.